Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και απόψε στο Εντέχνος με πολλή μουσική. Θα κυλήσει η απόψινη εκπομπή. Είναι μαζί μας η Μόρφο Αγαπίου με τους εκλεκτούς μουσικούς που την συνοδεύουν. Ναι, τον Βάσο Βασιλείου, ο οποίος παίζει κιθάρα, μουσικός και συνθέτης. Μαυρουδής Μαυρουδή στο μπουζούκι. Καλώς ορίσατε. Και ο Λεόντιος Γεωργίου στο ακορντεόν. Γνωστός επίσης. Λοιπόν, η Μόρφο Αγαπίου είναι μια ιδιαίτερη φωνή. Για όσους δεν την γνωρίζουν, θα διαπιστώσουν τώρα. Θα την ακούσουν. Το πρώτο τραγούδι είναι δικό της κομμάτι. Μάλιστα. Το όνειρο από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε, που περιέχει κομμάτι που κυρίως αναφέρονται στην άλλον, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, το όνειρο. Τα φτερά που είναι
μέσα τα κλάματα. Μπράβο. Μπράβο, πολύ νοσταλγικό το άκουσμα του τραγουδιού. Και ποιο είναι αυτό που αποτέλεσε πηγή έμπνευση για να βγει αυτός ο δίσκος? Αυτό το όνειρο το είχα από πολύ παλιά, από μικρή θα ήθελα να πω, για να γράψω ένα CD για την Άλωνα, που την υπεραγαπώ. Πρώτης του όμως ήταν ο χαμός της μάνας μου, που έγραψα ένα τραγούδι για αυτήν, mm-hmm. θα το πω μετά. Και έτσι είπα να συνεχίσω, να γράψω, να τελειώσω ένα CD. Νοσταλγείς τις εποχές που έζησες στην Άλωνα? Σίγουρα. Σαφώς, ε. Σίγουρα. Μουσικές παρέες, πώς ήταν τα πράγματα τότε, αν θυμηθείς? Ο πατέρας μου ήταν λαϊκός βιολιστής. Mm-hmm. Άρα μεγάλωσε σε περιβάλλον που είχε έτσι μουσικό ναι. χρώμα. Ναι, τα αδέρφια μου. Οπότε με τα μαθητικά τα χρόνια άρχισα να πάω στο Εθνικό Νοδείο, μαθαίνοντας ακορτεό και το περαιτέρω, φωνητική, σορφές. 10-12 χρονών στη σκιά των φουντουκιών. Ναι. Μας κάνεις, μας ξεναγήσει εκεί πέρα. Φουντουκιές πολλές στην Άλωνα. Ναι, στην Άλωνα έχει πάρα πολλές φουντουκιές. Ναι. Καταράκτες. Καταράκτες γύρω στα βουνά, θυμάμαι τον Μάιο, ναι. όταν λιώνανε τα χιόνια ναι. και αρχίσαν να πέφτουν από ψηλά οι καταράκτες. Τώρα δεν υπάρχουν γιατί δεν έχει τόσα νερά και τόσα χιόνια. Έχει, ναι. Καιρικέ συνθήκε βλέπει. Είναι πανέμορφο το όπως η Άλωνα. Εκπληκτικό, ναι, πολύ γραφικό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όπως και το επόμενο βρίσκεται σε ένα δίσκο που ονομάζεται Αναμνήσεις, έτσι. Αναμνήσεις, ναι. Αναμνήσεις από την Άλωνα. Φαντάζομαι όλοι από εκεί πέρα πλέον θα σε λατρεύουν γιατί τους έχει συμνήσει το χωριό. Και μόνο εκείνοι που κατοικούν εκεί, εκείνοι που έχουν ξενιτευτεί και μαζεύονται στις συναισθιάσεις που γίνονται κατά καιρούς. Λοιπόν, εντυπωσιακό το κομμάτι, ομολογώ, γιατί μίξη χασάπικου με ζεμπέκικο. Εντάξει, όμορφος, απλός στίχος. Και εκείνο που φυσικά χαρακτηρίζει την ερμηνεία, η φωνή. Τι σε ακούς, καλά, αυτή η βαθιά φωνή. Που δεν τη συναντάει κάποιος συχνά. Ναι. Ποιος την είχε? Την είχε η μητέρα, την είχε κάποιος από την οικογένεια, κάποια γιαγιά? Πατέρας. Πατέρας, ε. Mm-hmm. Μάλιστα, ήταν καλός τραγουδιστής δηλαδή. Τραγούδησε πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι πολύ γνωστός εκεί έτσι στους γάμους, χοροσπερίδες. Έπαιζε ωραίο βιολί, τραγούδησε πολύ ωραία. Ωραία. Να ακούσουμε και το κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στη Μάνο, το οποίο πάλι έχεις γράψει εσύ. Μόρφα Αγαπίου, εδώ πέρα συνθέτης, στιχουργός, έτσι. Ωραία, με τη βοήθεια του Βάσου, του Βασιλείου εδώ. Αλίμονο, ναι. Που κιθαρίστας. Πολύ ωραία, να τα ακούσουμε λοιπόν. Και τα παιδιά εδώ, mm-hmm. του Μαυροδίνη, τον Λεοντή, που είναι παλιοί συνεργάτες μου. Mm-hmm. Πολύ καλοί φίλοι. Πολύ άξιοι μουσικοί για μένα. Μπράβο. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Thank you.
γλυκιά μου μάνα. Βαρύ σταυρό για κούραστα σήκωνες για τα παιδιά σου. Να χαλικώσες το ψωμί και τα κρύβω το χάπτι σου. Μου λείψες γλυκιά μου μάλα πηξίδα σου στην στράτα μου. Μου λείψες γλυκιά μου μάλα πηξίδα σου. Κι εγώ σου δίνω την ευχή, ποτέ μην έχεις δάκρυ. Ένα τραγούδι για τη μανούλα σου που έγραψες και νομίζω ότι εξυπνεί γενικότερα την αγάπη που έχει κάθε μάνα για το παιδί. Τα λέει όλα αυτά τα τραγούδια, τα λέει όλα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με μόρφο αγαπείο και τους εκλεκτούς μουσικούς που τη συνοδεύουν. Αυτή τη Δευτέρα 270.000 λίρες στο Snowball στις 37 μπαλίτσες. Θα το γιορτάσουμε με πλούσιο πρόγραμμα. Μαζί μας η καταπληκτική Χρήσπα. Που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το τραγούδι Touch My Fire του Κύπριου Τζον Θέμις. Super Bingo. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γλυκία χώρα, την 5η 31 Μαρτίου στο ΡΙΚ 2, 9:45 το βράδυ, ανάμεσα σ' άλλα παρακολουθήστε. Μνήμης Χάρη, ΕΟΚΑ 5559, το έπος των παλικαριών. Φρίξος Κωνσταντίνου, Κύπριος παραγωγός που γράφει ιστορία στο διεθνή κινηματογράφο, καθώς και στα τηλεοπτικά κανάλια μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, με ντοκιμαντέρ που καταγράφουν την ιστορία. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Πεύκιος Γεωργιάδης, σε εκδήλωση σχολείων της Παρικίας. Την 5η 31 Μαρτίου στο ΡΙΚ 2, 9:45 το βράδυ. Γλυκία χώρα. Thank you.
τα πηγιά. Αυτό που είχε ακουστεί προηγουμένως, το οποίο έχει γράψει η Μορφωγραφείου, πόσο επηρεάζεται από αυτό με το οποίο λειτουργεί, γιατί λειτουργεί χρόνια στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Έχω και την αίσθηση ότι η Μόρφω έχει μεγάλη γκάμα τραγουδιών, δηλαδή δεν περιορίζεσαι σε συγκεκριμένα είδη. Ήμουνα 10 χρόνια στη Λαϊκή Ορχήστρα Λευκωσίας, μαζί και ο Λεοντής, πιο παλιά, ο Λεοντής. Οπότε με έχει βοηθήσει αυτό το πράγμα με μαέστρο τον... Είχες και πολλή εμπειρία μέσα στη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια της Κυπριακής νύχτας, ας την ονομάσουμε έτσι, όπου παίζεται ένα παράξενο παιχνίδι. Από τη μία κάποιοι το λένε διασκέδαση, αλλά όταν πρόκειται για τραγούδια κλασικά λαϊκά, εγώ θα τολμούσα να το πω και πολιτισμό. Εντάξει, και πρέπει να το λέμε, τα πράγματα λέμε καθαρά, γιατί υπάρχουν... υπάρχει το εμπόριο και μόνο το εμπόριο. Υπάρχει και εκεί που επαγγελματίες μπορούν να βγάλουν το ψωμί τους, αλλά αξιοπρεπώς. Και η Μόρφω υπηρετεί αυτό τον χώρο, όπως και η μουσική που την συνοδεύουν. Έχει γράψει και κυπριακά τραγούδια, έτσι. Έχεις γράψει. Ένα μόνο ένα κυπριακό διαγωνισμό. Αυτό είναι η δημιουργικότητα τώρα από εκεί πέρα. Η οποία ήδη έχει αποδώσει με κομμάτι πολύ ωραία, σαν αυτά που ακούσαμε προηγουμένως. Και θα συνεχίσει να αποδίδει. Πέρα ότι είσαι και σπουδές οδείου, έχεις και κάποιες συμβουλές, φαντάζομαι. Η αδερφή σου είναι καθηγήτρια. Η αδερφή μου είναι η Αγαπή, η οποία είναι καθηγήτρια. Παίζει κλασική κιθάρα, διδάσκει στο Κονσερβατόριο της Αυστρίας. Στην Αυστρία. Κάνει τα κουσέρτα. Άρα είναι οικογενειακό σας με τη Λουκία, γιατί επίσης εκπληκτική φωνή και η Λουκία. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Τι σου λέει αλήθεια, καμιά φορά συζητάτε μαζί, τι λέει, τι άποψη έχει για το λαϊκό τραγούδι, για τον τρόπο που εσύ λειτουργείς. Γιατί εκείνη ξέρω ότι τραγουδάει έντεχνο περισσότερο. Της αρέσει πάρα πολύ, της αρέσει να μ' ακούει. Είναι μερικά κομμάτια έτσι που τα θέλει, ειδικά από μένα να τα λέω. Και μου το λέει η Λουκία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή και η δικιά μας η Λουκία μας λέει ότι δεν έχουμε χρόνο, η σκηνοθέτης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εσένα και όλους τους μουσικούς. Θέλαμε να υπάρξει αυτή η σύμπραξη της δημιουργίας με τα κομμάτια τα οποία έχεις γράψει εσύ, τα οποία αφορούν τον τόπο σου και του κλασικού λαϊκού κομματίου, τα οποία φαίνονται τώρα με αυτά που τραγούδησες. Και ειδικά το τραγούδι που το δείχτε, έχω την εντύπωση ότι
Είναι αυτό που θα κλείσουμε. Ναι. Όχι την εκπομπή, αλλά θα κλείσουμε έτσι αυτή τη συνάντηση με στη μουσική, με τη Μόρφα Αγαπιού και τους μουσικούς της. Ένα τραγούδι που νομίζω έχει και ένα ιδιαίτερο μήνυμα που όλοι πρέπει να το προσέχουμε στη ζωή μας. Και μου αρέσει ιδιαίτερο σε εμένα. Λοιπόν, να το απολαύσουμε. Σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου άνοιχτα βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου άνοιχτα βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Σταυρό κι αν του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι βγήκερος ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε σταυρό κι αν του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι κλεισμένο σε φτασφράχιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε σταυρό κι αν του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε σταυρό κι αν του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Μπράβο, 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 συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης και συνέχειας κιόλας μιας μεγάλης λαϊκής παράδοσης. Όταν οι άνθρωποι που μας τραγουδάνε και μας διασκεδάζουν, μας ψυχαγωγούνε, δημιουργούν κιόλας. Και αυτό ήταν που θέλαμε να δείξουμε σήμερα. Και απόδειξε ότι έχουμε και πάρα πολύ καλό υλικό στην Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, για τη συνέχεια, αφού αύριο είναι η πρώτη του Απριλίου και γιορτάζουμε τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα 55-59, έχουμε ετοιμάσει ένα βιβλίο οδηγό και με αυτό θα σας καληνυχτήσουμε. Καλό βράδυ να έχετε, να είστε πάντα καιροί και δυνατοί. Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, με την ευχαριστώ.